Και πάλι χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Έχουμε σήμερα να μιλήσουμε για την κάρτα του πολίτη. Αλλά πρώτα να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή και να πούμε ότι πώς κανείς ξέρει ότι αυτή η κάρτα είναι βγαίνει από τα σπλάχνα της κολάσεως, δηλαδή από τους ανθρώπους του σκότους, και όχι από τους ανθρώπους του φωτός. Αυτό θα μπορούσε να μας απασχολήσει. Γιατί να την αποφύγουμε? Εν πρώτης, όπως ξέρουμε, είναι πολύ πιθανή η εκδοχή αυτή που πολλοί ο κόσμος λέει ότι η κάρτα αυτή έχει το 666. Είναι σχεδόν βέβαιο, αν όχι σίγουρο, είναι βέβαιο, σχεδόν βέβαιο, ότι τα συστήματα αυτά υπάρχουν βάσει αυτής της κάρτας. Ή μάλλον η κάρτα αυτή υπάρχει βάσει των συστημάτων του 666, αλλά και αυτό να μην ήταν αυτό, σίγουρα είναι μια κάρτα η οποία θέλει ουσιαστικά να κάνει τον άνθρωπο υπόδουλο σε ένα σύστημα. Είναι λοιπόν η κάρτα ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Έχουμε μαρτυρίες από πολλούς ανθρώπους, από τον πατέρα Παΐσιο, ειδικά τον Άγιο της εποχής μας, ο οποίος μας έχει επισημάνει το γεγονός ότι τα σημεία των καιρών βοούν και λέει ότι πίσω από το κοσμικό πνεύμα της σημερινής ελευθερίας ή έλλειψη σεβασμού στην Εκκλησία του Χριστού, εκείνοι που δεν έχουν φόβο Θεού, κρύβεται η πνευματική σκλαβιά. Το άγχος και η αναρχία που οδηγούν τον κόσμο στο αδιέξοδο, στην ψυχική και σωματική καταστροφή. Κάρτα του πολίτη λοιπόν θα μας απασχολήσει σήμερα. Έχει ξαναγίνει βέβαια πάρα πολλές φορές η κρούση εκ μέρους των κυβερνώντων να φέρουν μια ολοκληρωτική κάρτα, η οποία να περιέχει μέσα όλα τα αρχεία, τα επιμέρους αρχεία που μπορεί να έχει κάποιες άλλες κάρτες, να συγχωνευτούν δηλαδή σε αυτήν τη μία. Και αν μεν η κάθε κάρτα είναι ένα μικρό τυπικό φακέλωμα για μια υπηρεσία, η κάρτα του πολίτη θα είναι ένα γενικό φακέλωμα, το οποίο θα έρχεται να αποδώσει όλα τα επιμέρους αρχεία σε ένα αρχείο. Να συνδέσει δηλαδή όλα τα αρχεία σε ένα αρχείο. Και έτσι θα ξέρουν αυτοί που χρησιμοποιούν την κάρτα, τους οποίους εμείς δεν γνωρίζουμε, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κατά κάποιο τρόπο θα έχουν πρόσβαση σε αυτή την κάρτα, εμείς δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι, αυτοί θα ξέρουν πάρα πολλά για μας. Επομένως είναι ένα σύστημα ανελεύθερο, το οποίο αν το είχε τότε ο Χίτλερ θα μπορούσε να κάνει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στην ανθρωπότητα. Η Αποκάλυψη, όπως είπα, μας πληροφορεί πολλά πράγματα. Μας λέει για τα έσχατα του κόσμου, μας λέει για τις ατομικές βόμβες, που τις λέει χρυσές φιάλες που πέφτουν και κάνουν μεγάλη καταστροφή και στη φύση αλλά και στον άνθρωπο. Μας μιλάει για μια φωτιά πυρηνική, δηλαδή τι λέει πυρηνική ακριβώς, αλλά λέει μια φλόγα που καίει τη φωτιά. Και ξέρουμε ότι αυτή η φλόγα που μπορεί να κάψει μια φωτιά είναι μόνο η πυρηνική ενέργεια. Λέει ότι θα ρεύσουν οι σάρκες του ανθρώπου σαν νερό ξαφνικά. Και αυτό είναι το κύμα το οστικό, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία, χιλιάδες βαθμούς Κελσίου, το οποίο τι κάνει, καταστρέφει ό,τι χλωρό υπάρχει, το εξατμίζει. Είτε δέντρο είναι, είτε άνθρωπος είναι, είτε ζώο είναι, οποιαδήποτε σάρκα την καίει. Και αφήνει τα κόκαλα μόνο. Γι' αυτό έλεγε στην Αποκάλυψη ότι θα πέσουν, αυτός ο στρατός λέει, δεν θα προλάβει να πέσουν από τη φοβερή αυτή έκρηξη που θα γίνει. Δεν θα προλάβουν να πέσουν τα σώματα, γιατί οι σάρκες θα έχουν εξατμιστεί και θα πέσουν μόνο οι σκελετοί, λέει κάτω. Πράγμα αδιανόητο για την εποχή που γράφτηκε, προ Χριστού, χίλια χρόνια προ Χριστού, από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα από τον Εζεκίηλ. Ίσως δεν είναι χίλια, ίσως είναι λίγο λιγότερα, κάπου μεταξύ
800 π.Χ., το οποίο πρέπει να ήταν ο Εζεκίηλ από ό,τι υπολογίζω. Έχουμε τον Δανιήλ να μιλάει για 490 χρόνια μετά την κάθοδο και το χτίσιμο του Δευτέρου Ναού στην Ιερουσαλήμ και μας πληροφορεί για πολλά πράγματα. Επίσης ο ίδιος αυτός προφήτης, ο Δανιήλ, ο προφήτης, μας λέει για τον Μέγα Αλέξανδρο. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν να βλέπουμε ότι αυτές οι προφητικές καταστάσεις αρχίζουν και εμφανίζονται μπροστά στα μάτια μας. Και προκειμένου αυτή η ταυτότητα, η οποία θα είναι κατά κάποιον τρόπο η προσκύνηση των αντιχρίστων δυνάμεων, η παράδοσή μας σε ένα ανελεύθερο σύστημα. Και ενώ ο Χριστός μας δίνει την ελευθερία μας, εδώ είναι το περίεργο, αυτοί μας κυκλώνουν σιγά σιγά σαν άγρια θηρία και θέλουν να μας κλείσουν μέσα σε μια φυλακή ηλεκτρονική. Αυτό τώρα εξαρτάται από εμάς αν θα τους το επιτρέψουμε. Μέχρι σήμερα, που λέμε ότι έχουμε δημοκρατίες και όλα αυτά, μπορούμε να επικαλεστούμε την διαμαρτυρία της συνειδήσεώς μας. Αυτό που επικαλέστηκαν κάποιοι αιρετικοί για να μην πάνε στο στρατό, όπως ήταν οι Ιακωβάδες, μπορεί να ισχύει τώρα και εδώ. Και για σοβαρότερους λόγους βέβαια, διότι οι σοβαρότεροι αυτοί λόγοι είναι το γεγονός ότι αυτοί προχωρούν κάποια σχέδια από τα παλιά τους σχέδια που είχαν για να αφακελώνουν τους ανθρώπους ή μάλλον να γνωρίζουν την κάθε κίνηση των ανθρώπων και τώρα η τεχνολογία τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν αυτό το σχέδιο της παρακολουθήσεως του κάθε ανθρώπου για λόγους ευνοήτως. Άμα σε παρακολουθώ, μπορώ και να σε καταστρέφω όποτε θέλω και να σε εξοντώσω, μπορώ και να διευθύνω έτσι τη ζωή σου, ούτως ώστε να κάνεις εκείνα τα οποία θέλω εγώ και όχι αυτά που θέλεις εσύ. Είναι λοιπόν το κοσμικό φρόνημα το οποίο πολεμάται τώρα και πίσω από το τέλειο σύστημα αυτής της κάρτας εξυπηρέτησης ή όπως την λένε σύγχρονα κάρτα του πολίτη, έτσι, τι βρίσκεται, η παγκόσμια δικτατορία, η σκραβιά του Αντιχρίστου. Αυτή που στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο Ι' Γ' 16 μας λέει ότι θα έρθει στιγμή που θα δώσουν κάποιο χάραγμα επί της χειρός των ανθρώπων της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, για να μην μπορεί κανείς να πουλήσει και να αγοράσει, να αγοράσει και να πουλήσει, λέει, ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του Θεού, τον αριθμό του ονόματος αυτού. Ο Αντίχριστος δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής, όμως έχουμε τα σημεία αυτά που δείχνουν ότι μπορεί να εμφανιστεί ένας άνθρωπος, ο οποίος θα έχει και όνομα, λέει, που θα βγάζει τον αριθμό 666, και έχουμε Αγίους οι οποίοι ερμηνεύουν και λένε την ακρίβεια της ψήφου και τα λοιπά περί αυτού γεγραμμένα. Ο χρόνος θα αποκαλύψει και η πείρα της νύφωση. Ήρθε ο χρόνος λοιπόν τώρα και η πείρα της νύφωση, δηλαδή τι θα πει πείρα της νύφωση. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν στενά αυτά τα πράγματα, αλλά και έχουν φώτιση από το Θεό, όπως είναι οι Άγιοι, οι οποίοι έχουν φώτιση από το Θεό και μας λένε, κοιτάξτε ότι τα πράγματα είναι έτσι, έρχεται αυτό το πράγμα, αυτό το σφράγισμα που λέει Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιό της. Το λέω καλά, 13ο κεφάλαιο. Ιώτα γάμα 13 κεφάλαιο. Όδε η σοφία στην, εδώ υπάρχει η σοφία. Όποιος έχει νουν, καθαρό δηλαδή μυαλό θεϊκό νου, ας ψηφίσει τον αριθμό του θηρίου. Μας λέει συνεσκιασμένα και το άθροισμα δηλαδή των γραμμάτων του αριθμού του θηρίου. Ξέρουμε ότι οι παλιοί συνήθιζαν να προσθέτουν τα γράμματα του ονόματος και να κάνουν ένα αριθμό, γιατί και τα γράμματα αυτά είναι αριθμοί. Έτσι το α είναι το 1, το γ είναι το 10, το θ το 9 κλπ. Και ενώ λέει τα σημεία φαίνονται καθαρά, το θηρίο στις Βρυξέλλες και έχει ρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ, η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή στο φράγισμα, τι φανερώνουν δυστυχώς. Τι θα μας πει ο Χριστός, υποκριτέ, το πρόσωπο του ουρανού γυγνώσκεται? Δηλαδή ξέρετε τα καιρικά φαινόμενα μόνο και τώρα τα βλέπουμε έτσι από τους δορυφόρους τα καιρικά φαινόμενα
και τα λέμε στα δελτία ειδήσεων, αύριο θα κάνει έτσι, μεθαύριο έτσι, μεθαύριο έτσι. Λοιπόν, μετά λοιπόν όμως από την κάρτα και την ταυτότητα αυτή, μας πληροφορεί ο Γέροντας Παΐσιος σε αυτό το σήμερα τέλος που διαβάζω εγώ, πονηρά θα προχωρήσουν στο σφράγισμα, δηλαδή στο χέρι και στο μέτωπο. Θα λένε από την τηλεόραση ότι κάποιος έχασε αυτή την κάρτα του πολίτη, την ταυτότητά του, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τη βάλουμε σε ένα σίγουρο μέρος όπως είναι το χέρι του ή το μέτωπο του. Και λέει εδώ ότι ορισμένοι πνευματικοί δεν θα τα βλέπουν αυτά και θα λένε στα πνευματικά τους παιδιά δεν είναι τίποτα η κάρτα κλπ. Μα η κάρτα είναι το προστάδιο του σφραγίσματος. Η κάρτα είναι το προστάδιο του σφραγίσματος. Μόλις πάρουμε την κάρτα, μετά από λίγο θα έρθει και το σφράγισμα. Και τότε θα έχει μεγάλη δυσκολία το πράγμα. Προσέξτε, τότε θα είναι μεγάλη δυσκολία, διότι πια τότε αν σφραγιστεί ο άνθρωπος επάνω του με κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι, δηλαδή εμείς είμαστε σφραγισμένοι με την σφραγίδα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τη σφραγίδα του Χριστού ουσιαστικά σαν χριστιανοί, και αυτή η σφραγίδα είναι ανεξίτηλη πνευματική σφραγίδα, υπάρχει από το βάφτισμά μας, μόλις πέσει επάνω αυτό το στοιχείο, το 666 ή οτιδήποτε άλλο, επάνω στο σώμα μας και το αποδεχτούμε με την ψυχή μας, διότι αν μας το βάλουν με το ζόρι δεν πιάνεται, αλλά πρέπει εμείς να τους παρακαλέσουμε κιόλας να μας το βάλουν, τότε χάνουμε την ψυχή μας. Λένε οι Άγιοι, ο Μέγας Βασίλειος για τον Γόρδιο, του οποίου του έλεγαν ναι, εντάξει, απαρνήσου μόνο με τη γλώσσα στον Χριστό, πες ότι δεν πιστεύω στον Χριστό και θα σωθείς. Λέει όχι, γιατί ό,τι αν απαρνηθώ με τη γλώσσα μου, είμαι ολόκληρος άνθρωπος, είναι η σκέψη μου αυτή, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορούμε άλλα να λέμε και άλλα να είμαστε, δηλαδή με λίγα λόγια. Τι νόημα τότε έχει η ομολογία στον Χριστό, εάν δεν υπάρχει ομολογία? Εάν πούμε λοιπόν ότι δεν πιστεύω στον Χριστό, πιάνεται αυτή η απιστία για ολόκληρη την ψυχή, για όλο τον άνθρωπο, και έτσι και του Γόρδιου του λέγανε να πάρει ένα πιστοποιητικό για να γλιτώσει το μαρτύριο, και αυτό εσύ είπε όχι, γιατί αν πάρω αυτό το πιστοποιητικό δεν γλιτώνω το μαρτύριο, χάνω την ψυχή μου. Και άλλα παραδείγματα ανεπτικών πατέρων, με τα κόλλημα τότε με τον Άγιο Θεόδωρο, Άδειον Θεόδωρο, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης, του οποίου του φανερώθηκε στο όνειρό του ότι ο Ιουλιανός θα μαργαρίσει, θα δώσει δηλαδή κρέατα τα οποία είναι ειδωλόθητα, τα οποία έχουν αφιερωθεί στους αρχαίους θεούς, θα τα πουλήσει σε χριστιανούς να τα φάνε. Και καλώς μένε, λέει ο Αποστόλος Παύλος, αν δεν ξέρεις τι είναι αυτό το κρέας, φάτο και μη μιλάς. Αλλά τώρα, εφόσον ο Θεός πληροφόρησε κάποιον Άγιο ότι αυτά είναι ειδωλόθητα, έπρεπε να το ανακοινώσει. Το ανακοίνωσε λοιπόν και είπε την άλλη μέρα ο Αρχιεπίσκοπος τότε, μην πάρει κανένα κρέα, θα φάμε κόλυβα την επόμενη μέρα. Και φάγανε αυτά τα κόλυβα, τα οποία είναι και καταπληκτικό, πολύ καλό φαγητό, έτσι, το στάρι. Και άλλοι λένε, πάνω στο 666 που θα μου βάλει στο μέτωπο, θα βάλω και ένα σταυρό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι κοροϊδίες αυτά, να το σκεφτεί κανείς καλά, δεν πρέπει ούτε να τα λέει αυτά. Λοιπόν, δεν παίρνει ένα αγιασμό λοιπόν το 666, αν του βάλεις από πάνω αγιασμό, όπως ο Σατανάς δεν παίρνει αγιασμό από πάνω του, όπως η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό, και ο διάβολος και ο αντίχριστος όταν είναι στην ταυτότητα ή στο χέρι, στο κεφάλι, με το σύμβολό του, δεν αγιάζεται πλέον το κεφάλι αυτό, όσο σταυρούς και να βάλουμε. Μας λέει ο πατέρας Παΐσιος, ο γέροντας Παΐσιος, περί ταυτοτήτων. Αρνείται με το σφράγισμα κανείς. Με το σφράγισμα αρνείται κανείς την πίστη του. Ακόμη και ταυτότητα. Ας υποθέσουμε, αν μου ζητούσαν υπογραφή, θέλω να πω να μου δίνουν ένα χαρτί και σου λέγανε ότι αυτή η ταυτότητά σου, τέλος πάντων δεν θα πειράζει. Αλλά όταν δούμε ότι έχει το σύμβολο του διαβόλου, ότι μου κάνει περιορισμό όλων των ελευθεριών του προσώπου, δηλαδή μου μπλοκάρει την ελεύθερη μου βούληση, με λίγα λόγια, την αυτοδιάθεσή μου, τότε βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή οι λίγες κάρτες που παίρναμε, μια κάρτα ας πούμε για την τράπεζα ή μια κάρτα για το τηλέφωνο ή για τηλεφωνήματα ή μια κάρτα άλλη, ξέρω εγώ, για το ίντερνετ που παίρνουν τα παιδιά, δεν έχει τόση μεγάλη σημασία όσο η κάρτα αυτή
η οποία θα είναι η μία και η μοναδική για κάθε άνθρωπο. Και να πούμε και το εξής τώρα, ότι η ταυτότητα αυτή περνάει από τα χέρια των crackers, μάλλον των hackers, οι οποίοι, οι hackers αυτοί τι κάνουν, σπάνε τους κωδικούς και παίρνουν τα λεφτά από τα χρήματα, από την ταυτότητα αυτή και πας στην τράπεζα και σου λέει δεν έχεις καθόλου χρήματα, κάποιος τα έχει σηκώσει. Και όταν τους λες ότι εγώ δεν τα έχω σηκώσει, τότε αυτοί δεν σε πιστεύουν διότι βλέπουν ότι η κάρτα σου είναι άδεια. Το σφράγισμα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί, άρχισε περίπου να εφαρμόζεται με τον νόμο εκείνο του Κουτσόγερμα του 1986 περί ταυτοτήτων και έχει πάει περισσότερο τώρα από μια εικοσαετία έτσι. Και διάφορες κυβερνήσεις επίεζαν κατά καιρούς δυναστικά να εκδοθούν νέες ταυτότητες για το καλό δήθεν και τη διευκόλυνση των πολιτών και της συναλλαγίας με διάφορους φορείς. Να όμως τώρα που οι ταυτότητες αυτές στη Γερμανία οι hackers τις σπάσανε μπροστά στην τηλεόραση και λένε ότι δεν είναι ασφαλείς οι ταυτότητες αυτές και ο κόσμος χάνει τα λεφτά του. Αυτό θέλουν και αυτοί για να περάσουν μετά στο σφράγισμα, στο χέρι και στο μέτωπο. Να πούνε ότι ναι, η κάρτα δεν ήταν τόσο ασφαλής, αλλά το χέρι και το μέτωπο είναι τελείως ασφαλές και θα περάσουν εκεί. Πριν φτάσουμε λοιπόν εκεί, εμείς δεν θα δεχτούμε αυτή την κάρτα του πολίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα πάρουμε, θα πούμε στους κυβερνώντες και ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν αυτοί και ας κάνουν αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δουλειά μας. Η κάρτα του πολίτη εφοδιασμένη με νέα τεχνολογία τσιπάκι RFID, μας γράφει εδώ ο πατήρ Σαράντο Σαράντης, εφημέριος της Ιερού Ναοκοιμήσεως Θεοτόκα Μαρουσίου, ο οποίος έχει λάβει γνώση από τεχνολογικής απόψεως από διάφορους ανθρώπους Ορθοδόξους, οι οποίοι ξέρουν την τεχνολογία αυτή, τι λέει, ότι έχει ένα το RFID, το οποίο τι είναι, ένα τσιπάκι μέσω του οποίου ενώνονται όλα τα αρχεία του κάθε πολίτη. Έχουμε πολλά αρχεία, το ιατρικό αρχείο, το στρατιωτικό αρχείο, το δημοτολόγιο, το αρχείο που έχει για τις άδειες αυτοκινήτων, πάρα πολλά αρχεία. Ναι, έχουμε πολλά αρχεία τα οποία συνδέονται τέλος πάντων με έναν γενικό αριθμό και αυτό το δημιουργεί το τσιπάκι, το RFID. Και συνδέει και τον ΑΜΚΑ λέει. Ο ΑΜΚΑ είναι ένας παλαιότερος αριθμός όπως ξέρουμε, ο οποίος έχει περάσει και αυτός μέσα στις κινήσεις των πληρωμών κλπ. Τι θα κάνουν λοιπόν με τους hackers που σπάνε αυτόν τον κωδικό? Είναι βέβαια ρίσκο αυτό να παραλάβουμε τέτοια ταυτότητα η οποία δεν είναι ασφαλής. Και θα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα ώστε να αναγκαστούν να περάσουν το τσιπάκι επάνω στον άνθρωπο. Όπως έχουμε περάσει το τσιπάκι στα ζώα που χάνονται για να τα βρίσκουν, λέει, έτσι θα περάσουν και το τσιπάκι και στον άνθρωπο. Συγκρίνοντας κατά το παρελθόν τα δημοσιεύματα περί της κάρτας του πολίτη και τα περιεχόμενα στο δελτίο τύπου, καθώς και την παραπομπή του δελτίου τύπου στον κανονισμό ΕΚ αριθμός 2252 κάθετος 2004 του Συμβουλίου, τη 13η Δεκεμβρίου του 2004, υποψιαζόμαστε ότι όλα τα παραπάνω λιγοστά χαρακτηριστικά μας παραπέμπουν στην κάρτα του πολίτη. Γνωρίζοντας ότι η κάρτα του πολίτη θα αποτελεί το ψηφιακό εργαλείο που θα συνδέει όλες τις ανεξάρτητες τώρα βάσεις δεδομένων των κρατικών υπηρεσιών, της υγείας, της ασφάλισης, των οικονομικών, του δημοτολογίου και πάει λέγοντας. Να λοιπόν, τι θέλουν να κάνουν με αυτό το τσιπάκι. Καλόπιστα και προαιρετικά ζητάμε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, συνεχίζει εδώ το φυλάδιο αυτό του πατρός Σαράντου, να ανακοινώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταυτοτήτων νέου τύπου. Ο ελληνικός ορθόδοξος λαός μας έχει αποδείξει στην πράξη και στη θεωρία ότι δεν είναι διατεθειμένος να εφοδιαστεί με ένα τέτοιο επίσημο έγγραφο, όπως η αστυνομική ταυτότητα, ή πάνω στο οποίο θα υπάρχουν σύμβολα αντίχριστα, δαιμονικά, ή δυνατότητες να περιορίσουν ή να ακυρώσουν τη θεόδοτη ελευθερία του. Είναι θέμα ελευθερίας και συμβόλων, βέβαια, λοιπόν, όπως είπαμε. Και ολόκληρο ο ελληνικός λαός πρέπει να το πληροφορηθεί αυτό και να μην ακούει εκείνους οι οποίοι μιλάνε μόνο για τα θετικά,
της κάρτας και όχι για τα αρνητικά. Τα θετικά λέει θα είναι μεγάλα, διότι με αυτή θα συναλλάσσεις κλπ. Μα έχουν τα κομπιούτερ και μπορούν να τα κάνουν αυτοί μέσα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει ο πολίτης με μία κάρτα και να φακελώνεται μόνος του δηλαδή. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ φυσικό και επακόλουθο είναι ότι κανείς δεν θα ξέρει τι ακριβώς έχουν διασταυρωμένα μέσα σε αυτή την κάρτα. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος θα μπαίνει και θα ανοίγει τα αρχεία, θα μπορεί να διασταυρώνει τα αρχεία και να βλέπει πλευρές του χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, τι έκανε σε κάθε στάδιο της ζωής του, αν πέρασε αρρώστιες, αν έκανε εκείνο, αν έκανε τ' άλλο. Και βεβαίως, καλό θα ήταν να παρακολουθείτε η σπήρα των κακοποιών, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι οι ελεύθεροι πολίτες. Αν ήταν πράγματι δεδομένο ότι κάποιος είναι κακοποιός και έχει κάνει πάρα πολλές κακοποιές πράξεις στη ζωή του, κακοποιές πράξεις, έχει μπει πολλές φορές φυλακή, αυτόν θα μπορούσαν να τον παρακολουθούν μια τέτοια κάρτα. Αλλά τι του χρωστάει ένας πολίτης ο οποίος έχει καθαρό ποινικό μητρό και δεν έχει κάνει στη ζωή του παρεμβατικές πράξεις, να παρακολουθείτε τόσο στενά όσο παρακολουθεί η αστυνομία και πιο στενά ακόμη έναν άνθρωπο με παραβατική συμπεριφορά. Είναι λοιπόν αντισυνταγματικές οι κάρτες, διότι το Σύνταγμα δεν λέει ότι η ελευθερία του πολίτη είναι απροσπέλαστη, δεν πρέπει κανείς να στερεί την ελευθερία του πολίτη, είτε με δικτατορικά καθεστώτα, είτε με ανελεύθερες έτσι ενέργειες, και κανένας δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Είναι λοιπόν φασιστικές, εφόσον δίνουν ένα αριθμό, όπως έδιναν στο Auschwitz οι χιτλερικοί. Ευτυχώς, πριν από τις δύσκολες παρούσες ημέρες της κρίσεως, ο πατέρας Παΐσιος μας έχει προειδοποιήσει και συγκεκριμένα για τις αντιχριστιανικές πολιτικές που θα στραφούν ενάντια στην ελευθερία και τα οικονομικά του πολίτη προς υποδούλωσή του από τον Αντίχριστο. Πίσω από το κοσμικό πνεύμα της σημερινής ελευθερίας και της έλλειψης σεβασμού στην Εκκλησία του Χριστού και στους μεγαλύτερους γονείς και διδασκάλους που έχουν φόβο Θεού, κρύβεται η πνευματική σκλαβιά, το άγχος και η αναρχία που οδηγούν τον κόσμο σε αδιέξοδο, σε ψυχική και σωματική καταστροφή. Αυτή είναι η κατακλείδα του πατρός Παϊσίου και βεβαίως ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας μας γράφει περί του μυαρού ονόματος του Αντιχρίστου και για την ακρίβεια της ψήφου, ως και τα λοιπά, τα περί αυτού γεγραμμένα, ο χρόνος θα αποκαλύψει και η πείρα της νύφουση. Δηλαδή, είμαστε στην εποχή που πρέπει να σκεφτούμε ότι οι αλήθειες της Ιεράς Αποκαλύψεως σιγά σιγά εμφανίζονται μπροστά στα μάτια μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά τι θα πράξουμε. Είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την ηλικιότητα. Εξάλλου, άνθρωποι της Εκκλησίας, τα ανώτατα κλιμάκια της Εκκλησίας, όπως είναι ο Σεβασμιότατος Πύραιος, ηγείται ενεργειών για την κατάργηση της κάρτας του πολίτη. Και δεν είναι ο μόνος, έχει τη συμπαράσταση και πολλών άλλων Αγίων Ανδρών της Ορθοδόξης Εκκλησίας, Μητροπολιτών. Και η Εκκλησία έχει βγάλει κατά καιρούς απόψεις και διατάγματα, αν το πούμε έτσι, θρησκευτικού τύπου, που λέει ότι δεν πρέπει να πάρουμε αυτή την ταυτότητα, η οποία σημαίνει την ανελευθερία του προσώπου. Ας πάμε σε παλιότερες εποχές να θυμηθούμε τι ανακοινώσεις έχουν βγάλει η Συμβουλή της Εκκλησίας μας. Οι αντιρρήσεις λοιπόν προσπαθούν να καμφθούν από τους κυβερνώντες και η πρώτη και μεγάλη αντίρρηση εστιάζεται στο κατά πόσο θα συμβάλλει αυτή η ταυτότητα του πολίτη, η κάρτα του πολίτη, στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτοί λένε σαν πρόφαση ότι θα οργανωθεί το δημόσιο. Θα γίνει ορθολογική χρήση του προσωπικού. Θα δοθούν χρήματα στην εκπαίδευση ανάπτυξη προσωπικού. Το πάνε δηλαδή ότι θα δώσουν θέσεις εργασίας σε αυτούς οι οποίοι θα. Ναι. Θα δοθούν χρήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των υποδομών, αλλά δεν λένε πόσο θα στοιχήσει αυτή η ταυτότητα, την οποία ηρίστο εμπαρόδο και η Αγγλία, ο Κάμερον,
την αρνήθηκε. Έχουμε αυτό το προηγούμενο, το δεδικασμένο θα λέγαμε έτσι προηγούμενο, στην Αγγλία, τον Κάμερον να αρνείται αυτή την ταυτότητα και να λέει όχι, δεν θα πάρουμε αυτή την ταυτότητα, που δεν είναι λόγο, οι Εγγλέζοι δεν θα πάρουν την ταυτότητα αυτή. Και όντως, η ταυτότητα αυτή δεν πέρασε στους Εγγλέζους, αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι ασφαλής η τεχνολογία, δεν υφίσταται η έννοια ασφάλεια και οι πλέον εξελιγμένοι αντίπαλοι πρόκειται να παραμείνουν απαρατήρητοι στα δίχτυά μας. Πρέπει πλέον να οικοδομήσουμε τα συστήματά μας με την παραδοχή ότι οι αντίπαλοι θα τα παραβιάζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα διαφορετικά μέρη ενός συστήματος που μπορεί να έχει παραβιαστεί και με το δίκιο τους. Ακόμα και ο Νικολά Σαρκοζή, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, δέχτηκε επίθεση, λέει, στο Facebook. Λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος παραχώρησε νέα ανάρτηση όπου δήλωνε ότι κανένα σύστημα, δεν είναι απρόσβλητο σε επιθέσεις. Είδε και ο ίδιος την παραβίαση των δικών του προσωπικών δεδομένων. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2010, σε μια ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή του Deutsche Welle, που θέλετε να δείτε το ποσοστό της ασφαλείας της γερμανικής κάρτας στην πολίτη, η νέα γερμανική ηλεκτρονική ταυτότητα παραβιάστηκε εύκολα από συνηθισμένους hackers με τα δεδομένα της, την οποία υπέκλεψαν. Μετά λίγο διάστημα στις 19 Ιανουαρίου του 2011, ένας άλλος hacker ανακαλύπτει νέο δυνητικό πρόβλημα στο λογισμικό της γερμανικής ηλεκτρονικής ταυτότητας. Έχουν βγάλει και στη Γερμανία προαιρετικά κάποια τέτοια ταυτότητα. Και την έχει εδώ, αλλά δεν μπορούμε να την ανοίξουμε τώρα στην κάμερα. Δεν θα τη δει η κάμερα, είναι πολύ μακριά. Αυτή είναι η γερμανική ταυτότητα. Έτσι, με το πρόσωπο εκεί. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούσε να δείξει η κάμερα εδώ. Λοιπόν, όλοι αντιμετωπίζουν αυτό το φάσμα της υποκλοπής των χρημάτων από την κάρτα. Και ποιος θα μας φυλάξει από τις φύλακες. Ένα μικρό δείγμα χρήσης της κάρτας του πολίτη και οι συνέπειές της. Και με αυτό να κλείσουμε. Λέει, το πρωί θα χτυπάμε την κάρτα του πολίτη στο λεωφορείο, προκειμένου να πληρώσουμε το εισιτήριο για να πάμε στη δουλειά μας. Στη δουλειά θα χτυπάμε την κάρτα του πολίτη για να μπούμε στο κτίριο. Αντικατάσταση της κάρτας εργαζομένου που είχαν και μπαίνανε με αυτή την κάρτα. Τώρα θα μπαίνουμε με την γενική κάρτα. Δεν θα μπούμε, δεν θα την πάρουμε, αλλά λέμε τώρα. Το λέμε υποθετικά. Πιο πριν θα έχουμε χτυπήσει την κάρτα για να αγοράσουμε καφέ και σάντουιτς λόγω ενσωματώσεως της κάρτας του αγορά, στην κάρτα αγορών. Θα χρησιμοποιήσουμε την κάρτα του πολίτη για να μπούμε στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Βγαίνοντας από το διαδίκτυο, βγαίνοντας από το κτίριο, επιστρέφοντας στο λεωφορείο, θα χτυπήσουμε πάλι την κάρτα. Θα μπορούν όσοι και έχουμε εγκαταστάσει το απαραίτητο εξοπλισμό να μπαίνουν στο σπίτι χτυπώντας την κάρτα του πολίτη. Τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, τα τηλέφωνα που θα κάνουμε, τα πιστοποιητικά που θέλουμε από το Δήμο, οι αιτήσεις που θα κάνουμε στον ΑΣΕΠ, το μισθό που θα πληρωνόμαστε από την τράπεζα, τα διόδια, τα φάρμακά μας, το εισιτήριο, το γήπεδο, το αεροπλάνο, το πλοίο, θα γίνονται με την κάρτα του πολίτη. Θα μπορεί το σύστημα να βγάζει στατιστικά και μέσω όρο χτυπημάτων ανά ημέρα και κατά ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή οι νέοι που κινούνται πιο πολύ θα έχουν πιο πολλά χτυπήματα της κάρτας, αυτό θέλει να πει. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται το κάψιμο των χειρογράφων φακέλων. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω με λίγα λόγια γιατί το ζήσαμε αυτό, για εκείνους που είναι νεότεροι τώρα και δεν το ξέρουν. Κάποτε λοιπόν ο αείμνηστος Καραμαλής Κωνσταντίνος, ο οποίος όταν τον ρωτήσαν είναι μασόνος, λέει και ποιος δεν είναι μασόνος ρε, έτσι απάντησε, και ποιος δεν είναι, έτσι. Ο αείμνηστος λοιπόν αυτός είχε πει ότι τώρα καταργούνται, λέει, οι φάκελοι, και δεν φακελώνουν πια τους πολίτες και με τους φακέλους αυτούς την υψικάμενο στο κερατσίνι. Έλα όμως που την είχαν την τεχνολογία αυτή περάσει μέσα στα κομπιούτερ τότε και κράτησαν τους φακέλους αυτούς. Για λόγους, προφανίστηκαν λόγους ασφαλείας, η ΚΙΠ τότε, ΚΙΠ κλπ. Κλπ. Όσον αφορά τα τσιπάκια RFID, RFID δηλαδή, τα πράγματα είναι χειρότερα.
Όπως σας είπαμε πριν, οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτά τα τσιπάκια διαβάζονται από απόσταση. Όχι από γυμνομάτι, από μηχάνημα. Υπάρχουν μηχανήματα που πρέπει να πάει στους 30 πόντους, όπως είναι αυτά στη σούπερ μάρκετ, δεν διαβάζονται από πολύ μακριά. Υπάρχουν όμως άλλα μηχανήματα, αγαπητοί φίλοι, τα οποία διαβάζονται από μακριά. Μπορεί να σε βλέπει από μακριά. Όπως ο δορυφόρο μπορεί να διαβάσει από μακριά, έτσι και άλλα συστήματα μπορεί να διαβάσουν από μεγάλη απόσταση. Δεν είναι ανάγκη να έχει ένα μηχάνημα να διαβάσει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, αρκεί 20-30 μέτρα για να μπορεί να διαβάσει που περνάνε το δρόμο με αυτά τα μικροτσίπ. Έτσι, να διαβάζει τα μικροτσίπ αυτών που περνάνε το δρόμο με μια κάμερα ειδική που θα έχει στη ΣΥΚΑΠ. Πόση απόσταση εξαρτάται από το είδος του τσίπ. Επίσης, η τεχνολογική πρόοδος κάνει την τεχνολογία του σήμερα να απαξιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς αύριο. Ό,τι φαντάζει ως σενάριο σήμερα, αύριο γίνεται πραγματικότητα. Πράγματι, αυτό είναι γεγονός που λέει. Πόσο δύσκολο είναι, για παράδειγμα, η τεχνολογία αναγνώρισης των σκύλων μέσω του τσιπ που φέρουν εμφυτευμένο στο σβέρκο τους, το φέρουν αυτό εμφυτευμένο στο σβέρκο τους, να περάσει σήμερα, αύριο ή μεθαύριο στην κάρτα του πολίτη. Έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η δυνατότητα. Σας έκανα μία μικρή ανάλυση από ένα φυλάδιο το οποίο έχουμε εδώ, η κάρτα του πολίτη, έτσι, κάρτα του πολίτη, το οποίο έχει μοιραστεί σε πολλούς ανθρώπους για να δούμε και τα υπέρ και τα κατά. Αλλά φανταστείτε τη δυστυχία που μπορεί να προκαλέσει σε κάποιο κάτοχο η κάρτα του πολίτη όταν ένας από αυτούς διαχειριστές θελήσει να τον εκβιάσει και να τον μπορέσει να αλλοιώσει το προφίλ του κατόχου με τη φράση ύποπτος τρομοκράτης. Ο καθένας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ύποπτος τρομοκρατίας. Αυτό δεν είναι ένας εκβιασμός. Πώς μπορεί να αποδείξει ο άλλος ότι δεν είναι τρομοκράτης? Και πρώτα απ' όλα δεν θα ξέρει ότι γράφει η κάρτα του ότι είναι υποψήφιος τρομοκράτης ένας άνθρωπος. Ή να του γράφει ότι είναι ομοφυλόφιλος και να μην είναι ομοφυλόφιλος. Ή να του γράφει χίλια πράγματα αυτή η κάρτα μέσα, να του εφακελώνει προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο άνθρωπος δεν θέλει να παρουσιάσει έξω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ο άνθρωπος δεν θέλει να παρουσιάσει και είναι, έχει το δικαίωμα να μην παρουσιάζει ό,τι θέλει αυτός σαν στοιχείο εξωτερικό. Δεν θέλει να μάθει κάποιος ότι πήγε στην Αμερική, παραδείγματος χάρη. Είναι δική του υπόθεση αν πήγε ή δεν πήγε στην Αμερική, έτσι είναι. Όμως εκεί θα είναι καταγραμμένα όλα. Μετά υπάρχει άλλο ενδεχόμενο να πουλήσουν εταιρείες τα δεδομένα σε κάποιον πολιτικό αντίπαλο ή κάποιον ο οποίος έχει αντεκδικήσεις μάλλον σε ένα θέμα. Είναι στα δικαστήρια με κάποιον για ένα χι θέμα. Αυτός που κάνει το δικαστήριο μπορεί να προσάψει το δικαστήριο, έτσι, γεγονότα και συμβάντα τα οποία θα έχει αλλιεύσει μέσα από τα προσωπικά του δεδομένα. Και βέβαια το δικαστήριο μπορεί να μην τα δεχθεί, αλλά το δικαστήριο όμως μπορεί να πει ότι αν πράγματι βεβαιώσουν οι αρχές ότι έχει γίνει αυτό, έχει αυτή την παραβατική συμπεριφορά, μπορεί να του καταλογιστεί και να μπει φυλακή ο άνθρωπος και να είναι αθώος. Πόσα πράγματα λοιπόν δεν μπορούν να συμβούν από την κατοχή αυτής της κάρτας, την οποία εμείς από αυτή τη θέση λέμε την αρνόμαστε παντελώς. Δεν τη συζητάμε καθόλου. Καθόλου δεν συζητάμε για αυτή την κάρτα. Έτσι, θα γίνουμε αντιρρησίες συνειδήσεως και συνειδητά θα αντιδράσουμε, διότι αυτό το επιτάσσει και η πνευματική κατάσταση ενός πραγματικού χριστιανού ανθρώπου, ο οποίος σέβεται την ελευθερία και του προσώπου του δικού του και των άλλων συνανθρώπων του. Έτσι, δεν μπορούν μερικοί να μας φακελώνουν επειδή το θέλουν αυτοί ή επειδή θέλουν να περάσουν ότι είναι σωτήρες μας. Δεν θέλουμε τέτοιους ίδιους σωτήρες. Λοιπόν, αυτά προς γνώση και συμμόρφωση πολλών, οι οποίοι λένε «Α, εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα». Αυτό είναι το θέμα. Το αν έχουμε δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να κρύψουν τίποτα. Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να τους παρακολουθούνε. Χρυσώνουν το χάπι λέγοντας μερικοί ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, διότι δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν έχω παραβατική συμπεριφορά. Εδώ όμως πρόκειται για πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Δηλαδή να σου αλλάζουν αυτή τα προσωπικά σου δεδομένα ή να λαβαίνεις εσύ γνώση.
να λένε, να γράφουν και να σβήνουν μέσα στην κάρτα σου, στο φάκελό σου δηλαδή, διότι θα έχει κάποιος διασταύρωση όλων των φακέλων του και ένα μεγαφάκελο κατά κάποιο τρόπο, ένα τεράστιο δηλαδή, θα γράφουν ένα βιβλίο για μας. Μεγάλη μας τιμή βέβαια να μας γράφουν ένα ολόκληρο βιβλίο με αυτούς τους φακέλους, αλλά ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε. Σε άλλη εκπομπή λοιπόν θα πούμε περισσότερα για την κάρτα αυτή που έχει κι άλλα να πούμε, έχει τεράστια βιβλιογραφία γραφτή για αυτή την κάρτα και βλέποντας και κάνοντας εμείς θα αντιδράσουμε, πηγαίνουμε στα συλλαλητήρια που γίνονται εναντίον της κάρτας του πολίτη και καλούμε και εσάς να μας συμπαρασταθείτε. Και η δύναμη του Θεού νομίζω θα δράσει και θα έχουμε αίσιο αποτέλεσμα όπως στην Αγγλία που δεν μπόρεσαν να περάσουν αυτή την κάρτα, δεν θα μπορέσουν να την περάσουν στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Αν σπάσει η Ορθόδοξη Ελλάδα, μετά εύκολα θα σπάσουν και άλλα προπήρια. Έτσι, εμείς θα αντιδράσουμε στεναρά. Το Άγιον Όρος είναι σύμφωνο σε αυτή την αντίδραση. Όλοι οι θρησκευόμενοι, ο κλήρος και ο λαός θα αντιδράσουμε. Αυτό ας το ξέρουν και οι κρατούντες, ότι δεν θα είμαστε εύκολα θύματα. Να είστε καλά λοιπόν μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, χαίρετε Κύριο.